Πάμε τώρα, σας παρακαλώ, και στο θέμα με την Βόρεια Μακεδονία. Και το θέμα ήρθε πάλι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας με αφορμή τα όσα δήλωσε η νέα πρόεδρος της χώρας, ότι δέχεται μόνο το λέει ευθέως, μόνο τον όρο Μακεδονία. Πείτε μου, πώς βλέπετε να εξελίσσεται? Καταρχήν, η συμφωνία των Πρεσπών εκτιμάται ότι είναι στον αέρα, ότι πώς προχωράει από εδώ και πέρα το θέμα? Κοιτάξτε, το ότι ελέγχθη από το στόμα της Προέδρου της Βορείας Μακεδονίας, η οποία είναι και συνταγματολόγος, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δεν ήταν κάτι, δεν ήταν ολίσθημα λεκτικό. Το γεγονός ότι το Βέμερο είναι ένα κόμμα που έχει πάρει θέση για αυτή τη συμφωνία, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Το γεγονός ότι είναι φύλλα προσκύμενο προς την Ρωσία τη στιγμή που γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και είναι η κατάσταση των σχέσεων Ρωσίας και Δύσης αυτή που είναι, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το γεγονός ότι το ΒΜΡΟ δεν επιθυμεί και διακαώς να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και την αντίδραση της νέας κυβέρνησης, διότι ναι μεν η πρόεδρος τοποθετήθηκε με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να δούμε και τις θέσεις της νέας κυβέρνησης. Εκτιμώ ότι θα υπάρξουν πιέσεις προς την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, και η Βόρεια Μακεδονία και η καινούργια κυβέρνηση θα ζητήσει κάποια επαναδιαπραγμάτευση για όλη αυτή την κατάσταση, προσπαθώντας να κερδίσει, να αλλάξει κάποια πράγματα, έτσι ώστε τουλάχιστον να δείξει στο εσωτερικό ακροατήριο, στους ψηφοφόρους, γιατί ήταν σοβαρό επιχείρημα και λόγος για να ψηφιστεί και να, με αυτή την μεγάλη πλειοψηφία που πήρε. Άρα κάτι πρέπει να πει και προς τα εκεί. Το θέμα βέβαια είναι ότι εμείς σαν χώρα σε αυτή την συνθήκη τι θέση παίρνουμε, και αν την θέλουμε, και αν η κυβέρνηση τη θέλει, διότι τα μνημόνια αυτά περί των οποίων γίνεται μεγάλος λόγος τον τελευταίο καιρό, γιατί περίμεναν τόσα χρόνια, ενώ τα είχε φέρει η ίδια κυβέρνηση για ψήφιση στη Βουλή, υπήρχαν στα Άρα λέτε ότι έπρεπε να είχαν ψηφιστεί τα τρία μνημόνια. Σαφώς, όταν γίνεται μια συνθήκη, όταν υπογράφεις συνθήκη, σημαίνει ότι συμφωνείς σε όλα, θα έπρεπε να έχεις προχωρήσει. Γιατί λοιπόν τώρα εμφανίζεται η κυβέρνηση και λέει ανάλογα με τις κινήσεις της άλλης πλευράς θα κινηθούμε και εμείς? Άρα δηλαδή η κυβέρνηση ελληνική αμφισβητεί την συνθήκη, και αν αμφισβητεί τη συνθήκη, γιατί δεν είχε κάνει κάποιες ενέργειες μέχρι τώρα, διότι υποτίθεται ότι η άλλη πλευρά δεν ήταν συνεπής? Άρα θα πρέπει να ψάξουμε να δούμε τι θέλουμε εμείς πρωτίστως. Διότι κακά τα ψέματα, κύριε Φιλμπακόπουλε, και με την Τουρκία και με τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά και με την Αλβανία, με το ράμα, με τον τρόπο που αντιμετωπίζει την χώρα μας ο ράμα σε πολλά θέματα, δείχνουμε μια υποχωρητικότητα σε ύψιστο βαθμό, που στο τέλος θα μας πάρουν ότι είμαστε και μια χώρα της πλάκας δηλαδή. Μάλιστα. Δεν μπορεί, ας πούμε, η Βόρεια Μακεδονία να έχει υπογράψει τη συνθήκη. Είναι γνωστό το διεθνές δίκαιο, όταν υπογράφει μια συνθήκη, όλες οι κυβερνήσεις υποχρεωμένες να τις ακολουθήσουν, να μας γράψει στα παλιά των υποδημάτων, τα παλιά του υποδήματα, και ο Ράμα να έρχεται στη χώρα να κάνει αυτά που κάνει, να κάνει συνεντεύξεις πίσω στην Αλβανία, τη συνέντευξη, και να θέτει θέματα για τσάμικα, για τα ναός, για τις θαλάσσιες ζώνες. Όλα αυτά θα πρέπει να απαντηθούν με κάποιο τρόπο από την ελληνική κυβέρνηση. Τι έκανε δηλαδή, τι θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση αν συνεχίσει η κυβέρνηση στη Βόρεια Μακεδονία να έχει αυτή τη στάση? Θα αποσύρει τον πρέσβη, θα αποσύρει τον γενικό πρόξενο στο μοναστήρι, θα προβεί σε κάποια κίνηση ή μόνο λεκτικά καταγγελίες? Άρα το μπαλάκι είναι από εδώ τώρα σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια, θα σας ρωτήσω και γι' αυτό, αλλά η κυρία Πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας νομίζω το ξέρει ότι δεν υπάρχει χώρα με την ονομασία Μακεδονία. Συνταγματική ονομασία εννοώ. Φυσικά και το Άρα ξέρει. Όταν, η ίδια αυτοπροσδιορίζεται ως Πρόεδρος της Μακεδονίας, ποια χώρα εννοεί, αφού δεν υπάρχει συνταγματικό τέτοιο όνομα? Αυτό ακριβώς. Δηλαδή το λέω και ακούγεται διαδικαστικό, αλλά νομίζω ότι είναι ουσιαστικό. Όχι, όταν υπογράφεται μια συνθήκη, μια συμφωνία, και ο καθήλυνα αρμόδιος να την εκπροσωπήσει, να την στηρίξει, είναι και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της χώρας, δεν μπορείς να έρχεσαι και να λες στα χαρτιά: υπέγραψα σαν Βόρεια Μακεδονία, πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά εγώ αυτοπροσδιορίζομαι. Δηλαδή σημαίνει μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι διπολική, έτσι. Δεν μπορείς να είσαι έτσι στα χαρτιά και διαφορετικά από εκεί. Αυτό βέβαια όμως δηλώνει και την θέση την οποία έχει το ΒΜΡΟ γενικά για την όλη κατάσταση. Μάλιστα. Κοιτάξτε, θα υπάρξει τεράστια πίεση προς τη Βόρεια Μακεδονία από την Ευρώπη και από τις ΗΠΑ. Έχει διαμηνηθεί αυτό, έχει διαμηνηθεί, κύριε Πτέραρχε, ότι θα
και έχουν απειληθεί και κυρώσεις. Ναι, έχουν απειληθεί και κυρώσεις. Βέβαια, να ξέρετε ότι ενδεχομένως δεν αποκλείεται να δεχτούμε και εμείς πιέσεις στο να υποχωρήσουμε σε ορισμένα πράγματα. Διότι τώρα, εδώ θα ερχόμουν τώρα σε αυτό που λέτε. Κατά τη γνώμη σας, μέχρι τώρα, καλός, κακός, δεν έχουν ψηφιστεί τα τρία μνημόνια. Τώρα πρέπει να έρθουν και να ψηφιστούν τώρα, γιατί ακούω κάποιες φωνές ότι δεν είναι η ώρα τώρα μετά όσα έχουν γίνει να εφαρμόσει η άλλη πλευρά τη συμφωνία. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό έπρεπε να έχει γίνει. Από τη στιγμή που δεν έχει γίνει, θα πρέπει να το κρίνουν οι δήμονες σε αυτό το θέμα για να δουν αν και κατά πόσο υπάρχει όφελος από την κίνησή μας αυτή, διότι ενδεχομένως να ερμηνευτεί και σαν κίνηση πανικού ότι εμείς, κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που αντέδρασαν οι άλλοι έτσι, κάνουμε εκεί αυτή την κίνηση που δεν την είχαμε κάνει, ενώ έπρεπε να την είχαμε κάνει, προκειμένου να δηλώσουμε κάτι. Αυτό θα πρέπει να το εκτιμήσουν. Πάντως παίρνει μια καινούρια πλέον μορφή όλο αυτό το θέμα και θα πρέπει κάποτε σοβαρά και να μην γίνεται και θέμα εσωτερικής εκμετάλλευσης των κομμάτων ένα τόσο σοβαρό θέμα. Σφάλματα έχουν γίνει, είναι βέβαιο ότι έχουν γίνει από όλες τις πλευρές. Ας καθίσουν επιτέλους τα κόμματα να βρουν μια κοινή συνισταμένη στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε πλέον. Διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανήκει στο ΝΑΤΟ, παίζει ρόλο στην περιοχή και δεν πρέπει να δίνει την εικόνα του μπρος και του πίσω. Θα πρέπει να είναι σταθερή. Μάλιστα.